Δωρεάν ίντερνετ με υψηλές ταχύτητες θα μπορούν να απολαμβάνουν οι Λαρισαίοι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με τη ΓΟΥΙΔ. Τα σημεία υπεροχής πλέον για την πόλη, η κεντρική πλατεία, το πάρκο του Αγίου Αντωνίου και το πάρκο του Αλκαζάρ. Και σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΓΟΥΙΔ, είναι τα τρία πιο γρήγορα Wi-Fi δημόσια σημεία στην Ελλάδα. Η ΓΟΥΙΔ λοιπόν έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, θα σας μιλήσουν τα στελέχη της γι' αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι πέρα από την καλή συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία για την ολοκλήρωση αυτής της φάσης του έργου, στις συζητήσεις μας έχουμε καταλήξει και σε ανταποδοτικά ωφέλη τα οποία υπάρχουν για το Δήμο της Λάρισας. Έχουμε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, ελεύθερο, στην πλατεία την κεντρική μας, στο Αλκαζάρ, στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου και κατά τη γνώμη μου έπεται και συνέχεια, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε διαφωνήσει σε κάτι και έχουμε βρει την κοινή ρότα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο με πολύ καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της ΓΟΥΙΔ ανέφερε ότι το δίκτυο υψηλών ταχυτήτων είναι αυτό που χρειάζεται πλέον τόσο η επιχειρηματικότητα όσο και η κοινωνία. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα δίκτυα νέας γενιάς, τα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων είναι το ψηφιακό άλμα που χρειάζεται η κοινωνία, η επιχειρηματικότητα για το επόμενο στάδιο, για να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα προς την πρόοδο, την επιτυχία και την πρόοδο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι η Λάρισα βρίσκεται στις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στη διάθεσή της αυτές τις υπερυψηλές ταχύτητες. Είναι ταχύτητες που ξεκινάνε από 100 Mbps έως 200 και σιγά σιγά με την οπτική ίνα στο σπίτι που ένα μεγάλο μέρος της πόλης σύντομα έχει ένα μέρος ήδη ολοκληρωθεί και σύντομα θα ολοκληρωθεί και το επόμενο. Θα έχουν οι κάτοικοι στη διάθεσή τους πολύ υψηλές ταχύτητες. Την παρουσίαση του όλου έργου της ΓΟΥΙΔ έκανε ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Νίκος Πανόπουλος, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία υλοποιεί στη χώρα έργα αναβάθμισης του δικτύου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι απαραίτητο αυτό το πολύπλοκο κατασκευαστικό έργο. Δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν έχουμε τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής. Αυτό πράγματι έγινε. Είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής και με καλό προγραμματισμό μπορέσαμε και υλοποιήσαμε με το μικρότερο δυνατό κόστος για την πόλη αυτό το έργο.